αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, τι θα συμβουλεύατε το κορίτσι εκείνο που ξεκίνησε τότε? Δεν θα το συμβούλευα κάτι, γιατί μια χαρά τα έκανε το κορίτσι. Εννοώ ότι μέσα σε αυτή τη διαδρομή έχω κάνει τα λάθη μου, έχω κάνει τα σωστά μου, έχω κάνει επιλογές που με έχουν προχωρήσει πολύ. Να είμαστε λοιπόν φίλοι μου, έχω στην καρδιά μου βέλο. Έχετε έρθει ποτέ σε άβολη θέση, γιατί σε μια προσωπική σας στιγμή είτε να σας φωτογραφίζουν είτε να ξέρετε ότι την επόμενη μέρα θα σχολιαστεί? Ναι, πάμε πολλές φορές. Μα τι εννοείς να σου απαντήσω αυτό? Αν νιώθω καλά, δεν πιστεύω ότι κανείς άνθρωπος νιώθει καλά με αυτό. Υπήρξε ποτέ περίπτωση ζωής σας που να, ο σύντροφός σας να πει ότι εγώ δεν θέλω να παίξω στο κομμάτι της δημοσιότητας και δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο? Άμα βρεις κάποιον από τους συντρόφους μου, ρώτα τους. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που εκθέτω τη ζωή μου, προσπαθώ, προσέχω. Τιμώ τους ανθρώπους δίπλα μου και νομίζω ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω με περισσότερη σαφήνεια για κάποιον άλλον. Μέσα στη ζωή. Πρόσφατα, άθελά σας γίνεται πάλι πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα για μια φημολογούμενη σχέση με έναν πιανίστα μουσικό. Εσύ πιστεύεις ότι θα μπορούσα ποτέ αυτή τη στιγμή της ζωής μου να σου απαντήσω κάτι σε αυτό? Νομίζω πως δεν θα το έκανα. Ο κύριος Ζουγανέλη σας πιέζει να κάνετε οικογένεια, γιατί έχει εκφράσει τη θέλησή του να γίνει παππούς? Βεβαίως και εγώ έχω εκφράσει τη θέλησή μου να κάνω οικογένεια, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι θέμα μόνο θέλησης. Κάποια πράγματα συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν και καλό είναι να συμβαίνουν την ώρα που είναι να συμβούν. Πριν σε προσέχασα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Πρόσφατα είχε χαρίσει τη φωνή σας σε ένα υπέροχο τραγούδι που δίνει μια πολύ σημαντική σειρά τηλεοπτική, το Κόκκινο Ποτάμι. Ήταν μια επιθυμία του κύριου Μανουσάκη. Θα ευχαριστώ και θα ευγνωμονώ πάντα τον κύριο Μανουσάκη που σκέφτηκε τη φωνή μου. Σε